Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πληρώνει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί τους έκλεψαν τους μισθούς, τους έκλεψαν τις συντάξεις, τους έκλεψαν το εφάπαξ, τους πέταξαν στην ανεργία. Τους πήγαν με μισθούς ψίχουλα 300 ευρώ. Εμείς αυτή την κοινωνία που δεινοπαθεί, που πασχίζει να τα βγάλει πέρα, σαν ταξικό συνδικάτο που δουλεύουμε στην επιχείρηση του ελληνικού λαού και είναι τιμή μας, δεν μπορούμε να έχουμε σε καμία περίπτωση θέση να κόψουμε το ρεύμα για να σωθεί η επιχείρηση. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι είναι αντίθετοι με κάθε πολιτική που στόχο έχει στην διάλυση της επιχείρησης. Η ενέργεια είναι ταυτόχρονα και εθνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα εθνικής άμυνας. Ο άλλος ευλογεί τα αεροπλάνα, αλλά δεν λέει κουβέντα για τη ΔΕΗ. Κουβέντατε γιατί πού είναι η περιβόητη αυτή η αντιστασιακή πατριωτική οργάνωση που λέγεται ΑΝΕΛ. Να βγει και αυτή να πει όχι, έως εδώ. Μπάστα. Ναι, συνεργασία έως εδώ. Μπάστα. Η απέτηση των θεσμών να πουληθούν μονάδες λιγνίτη σε ποσοστό 40% έχουν προκαλέσει ευνηδιασμό. Αν κανείς υιοθετήσει ή μάλλον αν έχει ακούσει την σημερινή τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Ενέργειας και του κυρίου Σκουρλέτη, ο πρώτος της τάξης υπουργός, λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται γιατί αποκαλώντας μάλιστα βαποράκια, τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας, βαποράκια των εγχώριων και ξένων συμφερόντων, τότε το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να ξεκινήσουν ενημερωτική καμπάνια για τους καταναλωτές, ενώ προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μάθει ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας καταναλωτής, τι θα πάθει, τι θα του συμβεί από αυτή την εξέλιξη την αρνητική. Είναι βέβαιο ότι θα εκτοξευθούν στα ύψη τα τιμολόγια. Στο 54ο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι στα 7 χρόνια μνημονίων οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ έχασαν από το 40% των αποδοχών τους.